Νέο πλήγμα στη διεθνή μάχη της φέτας δέχτηκε η Ελλάδα από την Κομισιόν με τις θετικές ψήφους μάλιστα των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού και τις αρνητικές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Κατά την πρώτη μετά τις θερινές διακοπές εβδομαδιαίες συνεδρίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφασίστηκε ότι στις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τον Καναδά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιμείνει στην απέτηση να μην επιτρέπεται η παραγωγή προϊόντων με γνωστές ονομασίες προέλευσης, όπως η φέτα από Καναδούς παραγωγούς. Μάλιστα, εκτιμάται ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αρνητικό προηγούμενο και για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον για ανάλογη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Εμείς την απόφαση ως κτηνοτρόφοι, πρόβατο κτηνοτρόφοι, δεν την βλέπουμε με καλό μάτι, διότι η προβατοκτηνοτροφία κρατιόταν η τιμή του γάλακτος από την λεγόμενη φέτα, από την ονομασία POP. Όσον αφορά τώρα που ψηφίσανε οι ευρωβουλευτές το να παράξει φέτα και ο Καναδάς, ξέρετε ότι είναι μεγάλο λάθος, είναι μεγάλο πλήγμα μάλλον για την ελληνική κτηνοτροφία. Αλλά αυτό που παρατηρώ και διαβάζω καθημερινά και ενημερώνομαι είναι ότι ο Καναδάς θα παράγει με την ονομασία φέτα για εσωτερική κατανάλωση. Δεν θα μπορεί να κάνει εξαγωγή. Αυτό είναι ένα καλό, βέβαια, καλό με την έννοια μέσα στην μέσα στην ατυχία μας, το είναι ότι ένα καλό ότι δεν θα μπορέσει να εξάγει. Μόνο θα παράγει. Θα παράγει μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Βέβαια αυτό θα περάσει και από το ελληνικό κοινοβούλιο και εκεί θα δούμε ποιοι θα το ψηφίσουν. Εγώ είδα ότι το ψήφισαν και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι επιφυλακτικός για όλους, βέβαια, τους ευρωβουλευτές που το ψηφίσαν. Είμαι επιφυλακτικός γιατί ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν θα το ζητήσει και η Γαλλία, δεν θα το ζητήσει και η ίδια η Γερμανία να παράγουν και αυτή φέτα με την ονομασία, τέλος πάντων, φέτα. Θα προτιμούσατε δηλαδή να μην είχαν ψηφίσει οι ευρωβουλευτές αυτό, γιατί έτσι ανοίγει μια πόρτα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι είναι? Ακριβώς, ανοίγει μια πόρτα, γιατί τώρα ναι μεν δεν θα μπορέσει να εξάγει ο Καναδάς με την ονομασία φέτα, αλλά ποιος μου λέει εμένα ότι μέσα σε 2 χρόνια και 3 χρόνια δεν θα διεκδικήσει να εξάγει κιόλας? Αυτό βέβαια είναι μεγάλο πλήγμα για την ελληνική προβατοκτηνοτροφία. Εχθές το ψηφίσανε και κατευθείαν οι γαλακτοβιομηχανίες κατεβάσανε την τιμή στο γάλα κατά 3 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι έχει μεγάλες επιπτώσεις σε εμάς τους προβατοκτηνοτρόφους. Γιατί η προβατοκτηνοτροφία κρατιέται και κρατιόταν πάντα από την ονομασία φέτα. Έτσι, οι Καναδοί κτηνοτρόφοι θα μπορούν να παράγουν τυρί με την ονομασία φέτα, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, το οποίο μετά την επίτευξη Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου θα μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στις ευρωπαϊκές αγορές. Η μόνη παραχώρηση που έγινε στην επίσημη διαπραγματευτική θέση της Κομισιόν είναι ότι το προϊόν δεν θα ονομάζεται ελληνική φέτα και άρα θα προστατευτεί εμέσως η ονομασία προέλευσης. Κάτι που όμως δεν αποκλεί ουδέ μία εγγύηση για τον πόλεμο στα ράφια των καναδικών και αμερικανικών σούπερ μάρκετ.